Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον στρατηγό, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Την καλησπέρα μου, κύριε Παναγιωτόπουλη, την καλησπέρα σε όλους όσους και όσους μας βλέπουν. Καμπανάκι χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυξήθηκαν οι απάτες, λέει, με πιστωτικές κάρτες. Πρώτο εξάμηνο του 20, αύξηση των περιπτώσεων απάτης στις συναλλαγές με κάρτες, 158.000 περιστατικά. Αυτό προκύπτουν από τα στοιχεία που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικότερα, σαν συζήτηση, θα λέγαμε, είναι πλέον οι τραπεζικές μας συναλλαγές, ο νέος τρόπος τραπεζικών συναλλαγών, όχι μόνο μέσω πιστωτικών καρτών, αλλά και μέσω web banking και e-banking. Είναι θέματα τα οποία πλέον και το οργανωμένο έγκλημα εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να δράσει σε βάρος των ανυποψίαστων θυμάτων. Οι συναλλαγές που πρέπει να, αν όχι να αποφύγουμε, να προσέξουμε στρατηγία, ποιες είναι? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προσέχουμε ότι και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνει και η ίδια η τράπεζα, να μην δίνουμε τα στοιχεία PIN και άλλα διαπιστευτήρια που υπάρχουν, να ακολουθούμε δηλαδή την πολιτική ασφάλειας και επίσης σε συνδέσμους που μας έρχονται είτε σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε σε SMS, γιατί έχει παρατηρηθεί τελευταία, έχουμε μια έξαρση περιπτώσεις που έρχεται ένα SMS στο κινητό μας, όπου ο σύνδεσμος που μας έχουν προτείνει μας οδηγεί σε ένα φαινομενικά ίδιο περιβάλλον με αυτό της τράπεζάς μας, ενώ δεν είναι αυθεντικό. Στους περισσότερους εκεί έχει έρθει αυτό το email, κύριε Παπαπροδρόμου. Βεβαίως. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα δεν έχουμε διαβάσει η ίδια την πολιτική της τράπεζας. Αυτά που λέμε τα ψηλά γράμματα. Ποτέ η τράπεζα θα μας προτείνει μέσω ενός email το σύνδεσμο. Θα πρέπει την πρωτοβουλία αυτή να την έχουμε εμείς. Έτσι, άρα να προσέξουμε τι δίνουμε. Επίσης, τα χαρακτηριστικά. Θα παρατηρήσουμε ότι συνήθως ότι ναι, μεν είναι φαινομενική η σχέση με τη σελίδα της τράπεζας μας, αλλά τελικά δεν είναι. Δεν είναι εκεί πέρα τα στοιχεία. Το πολύ πολύ εκεί πέρα το πιθανότερο είναι να αλλοιεύσουν δεδομένα μας, όπως το όνομα χρήστη και τον κωδικό, και στη συνέχεια να πάρουν αυτή τον έλεγχο του λογαριασμού μας και να μετακινηθούν ποσά παρά τη θέλησή μας. Να πω και να προσθέσω ότι τα περισσότερα περιστατικά απάτης, τα οποία αναφέρει και η Τράπεζα της Ελλάδος, αφορούν διαδικτυακές συναλλαγές εξωτερικού. Αυτό δείχνει ακριβώς τη συνδεδεμένη πλέον πραγματικότητα. Ένας τόπος, δεν υπάρχει εσωτερικό-εξωτερικό στην εποχή του διαδικτύου και των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου γενικότερα. Τα κυκλώματα αυτά δρούν παντού, έχουν παρατηρηθεί μετακινήσεις λογαριασμών σε λογαριασμούς του εξωτερικού και από εκεί και πέρα αυτό δυσχεραίνει πολλές φορές και την έρευνα και την εξέλιξη των ερευνών. Για δύο λόγους δυσχεραίνει. Από τη μία, πολλές φορές δεν καταγγέλλονται, είτε αφορά μικροποσά, άρα εδώ φταίμε εμείς ως θύματα και ως πολίτες θα πρέπει να αναφέρουμε βέβαια αυτά τα περιστατικά. Και εκεί ήθελα να πάω, κύριε Παπαπροδρόμου, πόσο δύσκολο είναι να εντοπιστούν τα ίχνη αυτών των κυκλωμάτων? Εκμεταλλεύονται τα κενά ενός συστήματος. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο νομοθεσίας, γιατί αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι δράστες των οργανωμένων αυτών των τεχνών κυκλωμάτων πλέον, αλλά και εγχώριων πολλές φορές, όχι μόνο από το εξωτερικό, είναι και από τη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι το νόμος, η νομοθεσία που υπάρχει στη χώρα μας είναι παροχημένη. Δηλαδή για το τραπεζικό απόρριτο τελικά δεν προστατεύει τα θύματα των συμπεριφορών αυτών, αλλά ίσα που δυσχεραίνει την έρευνα, δυσκολεύει τις διοκτικές αρχές να κινηθούν γρήγορα, άμεσα, ευέλικτα. Κάτι που χρειάζεται, γιατί η ταχύτητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η διαδικασία αμφισβήτησης των συναλλαγών στην τράπεζά μας. Επίσης, να την γνωρίζουμε πολύ καλά. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πολλές φορές. Καθυστερούμε, δηλαδή και ο χρόνος εδώ παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως και το να αμφισβητήσουμε τη συναλλαγή, να ανακαλέσουμε μια συναλλαγή. Οπότε, σε περίπτωση απάτης, τι πρέπει να κάνουμε? Το πρώτο βήμα, η πρώτη κίνηση, ποια πρέπει να είναι? Η πρώτη κίνηση είναι πρώτα απ' όλα να επικοινωνήσουμε με την τράπεζά μας. Εάν μπορέσουμε να προκάρουμε τη διαδικασία μεταφοράς του ποσού, εάν μεσολαβεί κάποιος χρόνος,
να το εξαντλήσουμε αυτό το δεδομένο και από εκεί και πέρα θα πρέπει καταστατικά να το αναφέρουμε, θα πρέπει να το καταγγείλουμε στην πλατφόρμα που υπάρχει, όπως είπαμε την άλλη φορά, στο gov.gr και είναι πολύ εύκολο κάποιο να το καταγγείλει. Και από εκεί και πέρα θα επίσης να παρακολουθούμε συχνά και τους λογαριασμούς μας, την κίνηση των λογαριασμών. Αν έχουμε μεταπολίες οι οποίες δεν δικαιολογούνται, επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τα ποσοστά εκείνων που παίρνουν τα χρήματά τους πίσω, εγώ, Νίκος Παναγιωτόπουλος, πέφτω θύμα απάτης, θα πάρω τα χρήματά μου πίσω, θα δικαιωθώ κάποια στιγμή? Θεωρώ ότι η πιθανότητα που θα πρέπει να εξαντληθεί είναι όταν θα το καταγγείλουμε και μετά. Φανταστείτε ότι αν το καταγγείλουμε δεν θα πάρουμε ποτέ τα χρήματα πίσω. Άρα οφείλουμε να κινηθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε σήμερα και να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι αυτά συμβαίνουν δίπλα μας, που να συμβούν στο καθένα μας. Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σε ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για τις συμβουλές σας και την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.